του ελληνικού κοινοβουλίου. Αυτό ήταν το καταλυτικό τώρα. Δεν το θέτεται έτσι. Όχι, δεν είναι καταλυτικό. Είναι προχθές που λέτε. Είναι το προηγούμενο διάστημα. Ναι, αλλά υπάρχει όμως μία κλιμάκωση. Υπάρχουν συνεχείς πιέσεις. Κοιτάξτε, δεν είναι η συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου αποδεκτή. Η κάθε πλευρά προσπαθεί να κάνει την ερμηνεία της δικής συμφωνίας. Η ελληνική πλευρά προσπαθεί να αυξήσει τα περιθώρια ελιγμών και πρωτογενούς νομοθέτησης. Έτσι. Ναι. Η δε άλλη πλευρά προσπαθεί να ακυρώσει συστηματικά αυτή ακριβώς είναι η διαπραγμάτευση, η οποία είναι σχεδόν καθημερινή. Αποκορύφωμα αυτής της διαπραγμάτευσης ήταν η παρέμβαση προχθές, η οποία προφανώς εκπροσωπεί κάποιους κύκλους, δεν εκπροσωπεί όμως όλους. Και εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η χθεσινή πενταμερής σύσκεψη, η οποία έγινε στην πραγματικότητα, αποδοκίμασε επί της ουσίας αυτή την ακραία πολιτική που υπάρχει εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και είναι μια φιλοσοφία. Σε αυτό το πράγμα δεν νομίζω ότι θα διαφωνήσει κανείς και είμαστε. Και εσείς συμφωνείτε ότι την πλευρά των εταιρεών τους ενδιαφέρει η ουσία της ιστορίας. Εννοείται. Δηλαδή λέει, για να δω, ρε παιδιά. Με τον και για να κλείσω, όποιες επαφές τουλάχιστον είχα την τύχη να συμμετάσχω εγώ, αυτή τη στιγμή πράγματι εμφάνιζες ένα πρόγραμμα σε συστηματικών και στοχευμένων δράσεων, πολύ μικρών, πολύ εύκολων θα έλεγε κανείς. Ξεκινάμε από τα εύκολων, τίποτα δεν είναι εύκολο, αλλά εν πάση περιπτώσει διοικητικών. Η απάντηση είναι γιατί δεν τα λέτε αυτά τα πράγματα. Μα τα λέμε, περιμένετε, μισό λεπτό, πρέπει να μαζέψουμε. Εδώ, προσέξτε και μία διάσταση, ότι για να το κάνεις αυτό πρέπει να έχεις και σε ένα πλέγμα πολύ εξειδικευμένο νομοτεχνικό οικονομικό, πρέπει στην πραγματικότητα να έχεις μια καθολική κατόπτευση του πεδίου. Εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα. Δυστυχώς η προηγούμενη κυβέρνηση παρέδωσε άδεια γραφεία κατά 90%. Προφανώς αυτό αφορά και εξαιρέσεις, έτσι δεν είναι έτσι. Αλλά άρα στην πραγματικότητα. Τι εννοείται, δηλαδή πρέπει σε ποιο από επίπεδο. Την αρχή. Προφανώς πρέπει πολλά πράγματα να τα βρεις από την αρχή. Πολλά, όχι όλα, εννοείται. Έτσι. Και μην ξεχνάμε ότι έχουμε και μια καλή δημόσια διοίκηση, αλλά εν πάση περιπτώσει σε ένα επίπεδο στελεχών. Αλλά πολλά πράγματα πρέπει να τα ανακατασκευάσεις στην πραγματικότητα και να τα ξανανακαλύψεις. Αυτό είναι το πλαίσιο. Δεν είναι τόσο απλό, αλλά θα γίνει. Πάμε στη Deutsche Welle, στον Στέφανο Γεωργακόπουλο, να δούμε τι λένε οι Γερμανοί. Πώς αποτυπώνεται στον τύπο σήμερα αυτή η συμφωνία. Στέφανο, καλημέρα. Καλημέρα σας. Να δούμε μερικούς ενδεικτικούς τίτλους.